δεν μπορώ να μιλάω για ένα θάμνο όταν έχω μπροστά μου δέντρα, δάσος, τεράστια δέντρα. Και το μείζον είναι πού πηγαίνει η πατρίδα μας. Ο ελληνικός λαός, αν δεν ξυπνήσει, θα βιώσει μεγάλες τραγωδίες. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η Ηλία πιστεύω ότι μας κυβερνάει. Ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ετούτη εδώ η πατρίδα. Δεν νομίζω ότι στην ιστορία μας, αυτή τη μακρόχρονη ιστορία, έχει βγάλει κάτι χειρότερο. Κατημάδες τελείως, δηλαδή, ό,τι χειρότερο υπάρχει. Εγώ στεναχωριέμαι όμως, φίλε, που δεν αντιδράει κανένας. Δηλαδή, βλέπεις αυτό. Βλέπεις δελτία στα αραβικά. Ναι. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν αντιδράει κανένας. Πάντως, επειδή έκανα μια βόλτα σήμερα, όλοι τους βρίζουν. Για όλα αυτά. Δηλαδή, όλοι μου λέγανε έξω οι πολίτες αυτό που είπα και στη Βουλή. Λέει, πρέπει να τους πλακώσετε, λέει μέσα. Έτσι μου λένε όλοι, δηλαδή, γέροι, νέοι, παιδιά. Και μόλις πάνε στα χωριά τους να πούμε, τους χαιρετάνε όμως. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με τους Έλληνες πάντως. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά που βλέπω. Δυστυχώς, δηλαδή, το να δεν περίμενα ποτέ ότι στην Ελλάδα θα ακούω δελτίο ειδήσεων από την κρατική τηλεόραση στα αραβικά. Ναι. Δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα το ακούσω. Εντάξει, εγώ πιστεύω, Ηλία, ότι ο ελληνικός λαός τις εξετάσεις του τις είχε δώσει το 96 στα Ίμια. Στα Ίμια. Που γίναν τα Ίμια τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο μετά ο Σιμίτης ήρθε πρώτο κόμμα με 42% κοντά. Αλλά κοίταξε, λοιπόν, κάτι. Οπότε. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν τους νοιάζει τους Έλληνες, αυτό βλέπω. Δεν μπορώ να μιλάω για το έλασον εμβαλωματικό όταν υπάρχει το μείζον μπροστά μου. Ξέρεις τι φοβάμαι, ότι αύριο μεθαύριο μπορεί ο Ερντογκάν να κάνει ένα κόμμα εδώ στην Ελλάδα και αν τους πει ότι θα σας βγάλω το έμφυα και θα αφαιρέσω και κάποιους φόρους, θα τον βγάλουν πρώτο κόμμα. Όχι κάποιοι, θα τον βγάλουν και πρώτο κόμμα. Και δεν θα τους νοιάζει αν θα έχουν την ημισέλληνο αντί για τη σημαία με το Σταυρό, δεν θα τους νοιάζει αν στο χωριό τους αντί για εκκλησία θα έχει τζαμία, αρκεί να μην πληρώνουν έμφυα και... Κοίταξε, σε αυτό έχει απαντήσει ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γιατί λέει ο Κολοκοτρώνης, εγώ δεν φοβήθηκα, λέει, όταν μπήκε μέσα ο Δράμαλης με δεκάδες χιλιάδες στρατό. Δεν φοβήθηκα όταν είχαν σφαγιαστεί οι Έλληνες στοιχείο. Δεν φοβήθηκα όταν είχαμε υποστείλει τις μεγάλες ήττες. Φοβήθηκα τον καιρό του προσκυνήματος. Γιατί τι είχε κάνει ο Ιμπραήμ, τους έδωσε κάποια προνόμια και τους έστελνε τα χαρτιά και έλεγε προσκυνήστε, υπογράψτε ότι δεν συμμετέχετε στον ένοπλο αγώνα. Τους έκοβε, δηλαδή, τους έλεγε θα έχετε τη δυνατότητα να μην πληρώνετε, ξέρω εγώ, κάποιο φόρο, θα μπορείτε να καλλιεργείτε, να έχετε τα έσοδά σας, να έχετε τα λεφτά σας. Δεν πληρώνεις έμφυα σήμερα, yeah, για παράδειγμα, αλλά θα προσκυνήσετε. Και πολλοί προσκύνησαν. Και πώς απάντησε ο Κολοκοτρώνης αυτό, με την περιβόητη φράση φωτιά και τσιγκούνι στους προσκυνημένους, με τρομοκρατία δηλαδή απάντησε. Ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν ποτέ σκλάβος. Ο Καραϊσκάκης δεν ήταν ποτέ σκλάβος. Σκλάβος ήταν αυτός που ήθελε να είναι σκλάβος. Κατάλαβες. Όπως είπε και ο Έζρα Πάουν, σκλάβος είναι αυτός που περιμένει κάποιος να πάει να τον ελευθερώσει. Έτσι. Όποιος θέλει και σήμερα είναι σκλάβος. Ο αγώνας για εθνική ελευθερία συνεχίζεται και μην ξεχνάτε τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Μα τι λένε όλοι αυτοί οι χρυσαυγίτες. Εδώ είναι υπόδικοι. Τρελοί είναι και τα λένε όλα αυτά. Θα θυμηθώ τα λόγια του Ιωνα Δραγούμη που έλεγε «Τον έναν γυρεύω, τον τρελό, αυτός γράφει ιστορία». Ναι, είμαστε από τους τρελούς που γράφουμε ιστορία και αν χρειαστεί θα κάνουμε και ακόμα μεγαλύτερες θυσίες.